Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, τον κύριο Πάνο Ρίγα, που είναι και ήταν και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, ήταν και πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα κύριε Ρίγα και μέλος φυσικά της πολιτικής γραμματείας. Καλημέρα κύριε Τάκη, κύριε Ακοραή. Λοιπόν, καλημέρα σας. Μόνο και μόνο αυτά που ελέγχθησαν από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί από στελέχη του κόμματός σας, αναρωτιέμαστε αν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαίος. Δηλαδή, βγήκε ο κύριος Κούλογλου και είπε φεύγω, την κάνω. Βγήκε ο κύριος Φίλης και είπε ότι θα θέσει θέμα ηγεσίας. Βγήκε ο κύριος Βίτσας και είπε ότι μήπως κάνουμε ένα νέο κόμμα για να κατέβουμε στις ευρωεκλογές. Υφίσταται ως ενιαίος ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Κύριε Τάκη, ευθέως σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο μέλημα, τουλάχιστον το δικό μου, και απευθύνομαι και σε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες και τα μέλη του κόμματος, είναι ότι έχουμε μια ηγεσία η οποία εκλέχθηκε με δημοκρατικότατο τρόπο. Άρα αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεύτερο βασικό. Μισό, να πάμε στο πρώτο. Εμείς αυτό που λέτε το ξέρουμε και είναι σωστό και είναι έτσι. Ο κύριος Φίλης δεν το ξέρει. Ωραία, θα σας απαντήσω ευθέως, απλώς κάνω μια εισαγωγή. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή σημαντικά είναι να δώσουμε τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέω δύο παραδείγματα. Έχουν απενταχθεί αντιπλημμυρικά έργα, έχουμε την ακρίβεια, το λάδι έχει φτάσει ως 170 ευρώ. Αυτά είναι τα βασικά κρίσιμα ζητήματα και αυτή είναι η στρατηγική την οποία θα πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα και μέχρι τις ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν, αυτό θεωρώ και είναι αναγκαίο να το καταλάβουν όλοι. Οποιαδήποτε λογική εσωτερικής αντιπαράθεσης δεν έχει νόημα, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία και είναι μακριά από τις ανάγκες. Άρα λοιπόν απαιτώ, ζητώ να υπάρχει αυτή η νυφαλιότητα από όλους και όλες. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιλογή, όποιοι κάνουν επιλογή, ό,τι λένε αυτή τη στιγμή, βγαίνουν εκτός πλαισίου το οποίο έχουμε συνομολογήσει όλοι μέχρι σήμερα και μάλιστα δημοκρατικά εκλέχθηκε ο νέος αρχηγός. Και ρωτάω, έτσι κάνω μια ρητορική ερώτηση, αν είχε εκλεγεί οποιοδήποτε άλλος ή οποιαδήποτε άλλη, θα ήταν ανεκτό αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και μάλιστα πολλές φορές με προσβλητικούς όρους, όπως ήταν από τον κύριο Τζουμάκη, γιατί προσβάλλει εμένα, κύριε Τάκη και κυρία Κοραή. Εγώ δεν είμαι και δεν πρόκειται να είμαι ποτέ με την ιστορία που έχω και ξέρετε σε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα διαπλεγόμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Μάλιστα. Άρα στην ουσία καλείτε και εσείς τον κύριο Τζουμάκα να φύγει και νομίζω ότι εσείς θα μας το πείτε. Καλώς έκανε και ξεκίνησε τη διαδικασία διαγραφής του από το κόμμα ο πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης. Καταρχήν, όταν πιστεύεις αυτά τα πράγματα που είπε ο Στέφανος Τζουμάκας, τιμώντας την ιστορία του, έτσι δεν αντιλέγω σε τίποτα για την ιστορία την μακρόχρονη, αλλά ξέρετε τα στενά τιμούν τα πρώτα. Ο ίδιος από μόνος του δεν μπορεί να βρίσκεται σε ένα χώρο τον οποίο νομίζει και πιστεύει ότι είναι έτσι. Δεν είναι το πολύ απλό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουνα και πίστευα αυτό, δεν θα ήμουνα και με τρόπο ευγενικό θα έφευγα, θα έλεγα μια φράση και θα έφευγα. Εδώ λοιπόν είναι λογικό. Αυτό σημαίνει και η φράση θέτεις τον εαυτός εκτός κόμματος όταν λες τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα το τυπικό της διαδικασίας είναι η Επιτροπή Θεατολογίας. Τόσο απλά. Πάμε τώρα και στα σημερινά. Φαντάζομαι τον έχετε ακούσει τον κύριο Φίλη το πρωί. Πρώτον έθεσε θέμα ηγεσίας. Είπε ότι ο κύριος Κασελάκης δεν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι ο κύριος Πολάκης ευθύνεται για την ήττα στις εκλογές. Είπε ότι ο κύριος Νίκος Παπάς οδήγησε σε ήττα το ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του για τις τηλεοπτικές άδειες. Και πολλά άλλα. Τι πρέπει να γίνει με τον κύριο Φίλη? Κύριε Τάκη, δεν θα μπω σε αυτό το κατανάκι. Θέλω να πιστεύω και ζητάω, και επειδή είμαστε χρόνια στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει αυτή η νυφαλιότητα. Δηλαδή, η όποια διαφωνία πολιτική υπάρχει, γίνεται με αυτόν τον τρόπο, λύνεται με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε εκτιμήσεις. Δηλαδή, τι να αρχίσουμε να λέμε για την περίοδο της διακυβέρνησης, αν είχα εγώ ευθύνη, εγώ για να μην μπω σε κανένα, για κάποιο θέμα. Αυτά λυθήκανε, συζητηθήκανε, συλλογικές ήταν οι αποφάσεις. Όλες και προχωρήσαμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικές ευθύνες και προφανώς δεν φταίει ο Παύλος ο Πολάκης και προφανώς δεν έχει ευθύνη ο Νίκος ο Παπάς. Συλλογικές ήταν αποφάσεις. Γιατί με αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσα να πω για επιλογές που έκανε είτε ο Νίκος ο Φίλης είτε ο Παναγιώτης ο Ρήγας. Φταίει αποκλειστικά αυτή. Δεν ήταν όμως αποφάσεις προσωπικές. Αποφάσεις συλλογικές ήταν σε ό,τι κάναμε. Και επίσης λοιπόν δεν μπορεί να αποπολούμε τις ευθύνες τις οποίες έχουμε. Αυτό είναι σαν να κρύβονται.
Όλοι. Και είναι λάθος αυτό. Και μάλιστα είναι και λάθος τραγικό να, να αυτή τη στιγμή να ανοίγουν και να ζητάνε, για παράδειγμα, να, γιατί όπως είπε και ο Χρήστος Ταγαλός και άλλοι, να, γιατί δεν πήρε θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή δεν, είναι αδιανόητα αυτά τα οποία λέγονται. Το ζήτησε ο κύριος Φίλης σήμερα το πρωί εκ νέου. Είπε ότι ωραία, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ευθύνεται. Λέει γιατί αυτός έφερε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ωραία. Είναι μια ιστορία η οποία φτιάχνεται φαντασιακή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεύτερον, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή είναι κεφάλαιο για το πολιτικό σύστημα της χώρας, με μεγάλη αναγνώριση και διεθνώς, δεν είναι δυνατόν όταν κράτησε μια στάση άψογη για όλη τη διαδικασία να απαιτεί γιατί θα έπαιρε, σε βόλευε σένα ή σε βολεύει για τις όποιες προσεγγίσεις είχε στο προηγούμενο διάστημα. Είναι λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε να ζητάει ο Νίκος, ο Παπάς ή ο Στέφανος, ο Τζουμάκας ή ο Παναγιώτης ο Ρήγας να πάρει θέση για ο τέος πρόεδρος του κόμματος. Είναι αδιανόητα. Σας ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι την παρουσία μου σε ένα κόμμα της αριστεράς με αυτόν τον τρόπο. Και πάντα, ακόμα και έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές όλα τα χρόνια στον χώρο της αριστεράς, γιατί έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, πάντα με σεβασμό στον κόσμο και από εκεί πέρα αν έχω μια διαφωνία ή κάνω στην άκρη ή προσπαθώ να διορθώσω την όπτη το όποιο λάθος έχει γίνει. Εδώ δεν μιλάμε περί διόρθωσης, εδώ μιλάμε με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά το βασικό άξονα που είναι, πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η ευρεία Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τη σαμποτάρει. Αυτό κάνει όταν το δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο και όχι εσωτερικά. Κύριε Ρήγα, το πρωί είχαμε και άλλη βόμβα από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κούλογλου, ο οποίος αποχωρεί από την Ευρωομάδα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αυτά που λέει είναι πάρα πολύ βαριά, με επιστολή που απευθύνεται στον κύριο Κασελάκη. Λέει μεταξύ άλλων, ήδη πριν την εκλογή σας η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την προσωπική σας ζωή και όχι γύρω από τις πολιτικές σας προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να τροφοδοτεί με κουτσομπολιά τα πρωινάδικα, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει αφαιθεί μόνος και ανενόχλητος να κάνει πολιτική στα δελτία ειδήσεων. Αναφέρεται και στα αυτά που είχε γράψει παλιότερα και ότι για να τα δικαιολογήσει επικαλεστήκατε, λέει, στον κύριο Κασελάκη μεταξύ άλλων μια σχέση με μια κοπέλα που δεν ήμουν χαρούμενος. Αποδομεί την θέση του κυρίου Κασελάκη για τα όσα είπε στο ΣΕΒ. Στην πρόσφατη ομιλία σας στο ΣΕΒ λέει, εκτός από το κλείσιμο του ματιού στους παρευρισκόμενους για το οχτάωρο, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε, κυρίες και κύριοι, δεκάωρη εργασία χωρίς αύξηση αποδοχών, είχε πει στο ΣΕΒ ο κ. Κασελάκης, ή την έλλειψη αναφοράς για αύξηση μισθών κλπ. Όλα αυτά είναι γεγονότα ή δεν είναι? Ωραία. Αν έχω χρόνο, να σας πω ένα-ένα σε αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως, και με αυτό δεν θα κλείσουμε. Εντάξει, ωραία. Συνολικά. Okay, ναι. Συνολικά. Πρώτο θέμα. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο σύντροφος του Στέφανος Κασελάκης, έβαλε πολύ συγκεκριμένους άξονες στην πολιτική γραμματεία. Πρώτον, για το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς παραμένουμε. Δύο, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τρία, μίλησε και για τις ανισότητες που υπάρχουν στη χώρα και την ακρίβεια και όλα αυτά. Δεύτερο βασικό. Τι είπε? Είπε αυτό το οποίο μίλησε για τις απλήρωτες δεκάωρες. Το υπαρκτό λοιπόν θέμα, αυτά τα οποία έχει περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή απλήρωτες υπερορίες, αυτό είπε. Δεν είπε ότι πρέπει να έχουμε δεκάωρο, ότι δεν μπορεί να έχει αφήσει αυτή τη, επισήμανε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Πρέπει να παραδώσει. Είπε δεκάωροι με αποδοχές. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ελληνικά μιλάμε. Βεβαίως, όταν έχει δεκάωροι και το έχει αφήσει, δεν μπορεί να μην τι πληρώνει κιόλα. Δεν είπε όμως ότι θα πρέπει να έχουμε δεκάωρη εργασία. Κύριε Ρήγα, πρέπει να παραδώσει ο κύριος Κούλογλου την έδρα όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί? Βεβαίως πρέπει να παρακοιτάξετε. Έχω πει και θα πω και κάτι πολύ να θυμίσω σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς. Έχω πει ότι όταν η έδρα του κόμματος είναι έδρα η οποία είναι μέσα από τον πολιτικό σχηματισμό. Κανείς μας δεν θα ήταν στέλεχος ή βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο αν δεν ήταν σε αυτόν τον πολιτικό σχηματισμό. Άρα λοιπόν πρέπει να παραδώσει την έδρα όπως το έκανε, θα το θυμίσω, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης όταν διαφώνησε και αποχώρησε. Και ήταν και προς τιμή του τότε, το είχα πει τότε, ήμουν γραμματέας του κόμματος δημόσια. Άρα λοιπόν αυτό είναι τώρα τα υπόλοιπα περί προτάσεων και οτιδήποτε άλλο. Ο πρόεδρος του κόμματος ακολουθεί τις αποφάσεις του συνεδρίου, οι δικές του προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο θα τεθούν ή θα μπουν, αν μπουν, ενώ αν έχει διαφορετικές προτάσεις
στα ήδη σημερινά συμπεφωνημένα θα είναι ενώπιση του συνεδρίου. Άρα ο πρόεδρος δεν μπορεί να εκφράσει αυτή τη στιγμή διαφορετικά πράγματα. Μην περιμένετε δηλαδή αυτή η απέτηση. Δεν άρα αποδαιμονοποιείται ή δεν αποδαιμονοποιείται το κεφάλαιο. Γιατί πάλι με λίγο μπερδεύτηκα. Νομίζω και στην πολιτική γραμματεία ο Στέφανος Κασελάκης είπε ότι υπάρχει πραγματικά η αντίθεση κεφαλαίου, δεν μπαίνει κανένα ζήτημα αυτό. Τη διορθωτική δήλωση δηλαδή κρατάτε. Ακριβώς. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Και κλείνω πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι αυτό είναι ψευτοδίλημα το οποίο βάζουν όλοι. Ποιες είναι οι προτάσεις. Οι προτάσεις του είναι αυτή τη στιγμή τα συμπεφωνημένα. Δύο-τρεις άξονες στους οποίους βάζει, τους βάζει υπό συζήτηση και θα μπουν και στο συνέδριο. Μάλιστα. Ό,τι είναι νεότερο. Άρα λοιπόν, να συνεννοηθούμε όλοι και ότι οι ανάγκες είναι προς την κοινωνία και το κλείνουμε. Μέτωπο θα είναι από εδώ και πέρα από την κοινωνία και παίρνουν την ευθύνη όλοι όσοι προσπαθούν να αποδομήσουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα στη μεγάλη προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε και έχει ανάγκη η κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και τους αγρότες. Να είστε καλά.